Το ΚΚΕ, εκφράζοντας τα αιτήματα των εργαζόμενων, κατέθεσε τροπολογία για την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου. Μείωση που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Την τροπολογία αυτή του ΚΚΕ την απέρριψε η κυβέρνηση 15 Μαΐου. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή δική της τροπολογία σχετικά με τη μείωση του αφορολόγητου, αλλά την ίδια στιγμή, στο ίδιο ακριβώς κείμενο, την αναιρεί, καταργώντας τα αποκαλούμενα αντίμετρα και πιο συγκεκριμένα. Καταργεί τη μείωση του αρχικού συντελεστή φορολογίας για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους από 22% στο 20%. Καταργεί τη διάταξη για τη μείωση του έμφυα κατά 30% αν το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ και υπό τον περιορισμό ότι η μείωση δεν θα ήταν μεγαλύτερα από τα 70 ευρώ. Αποσύρει την προνομοθετημένη κατάργηση της λεγόμενης εισφοράς αλληλεγγύης για ετήσια εισοδήματα από 12 έως 30.000 ευρώ. Το ΚΚΕ με τις παρεμβάσεις που έκανε ζήτησε από την κυβέρνηση στην τροπολογία της να περιοριστεί μόνο στο θέμα της ακύρωσης της μείωσης του αφορολόγητου και να αποσύρει τις υπόλοιπες διατάξεις. Η κυβέρνηση όμως δεν έκανε ούτε καν το αυτονόητο, δηλαδή να ξεχωρίσει την ψηφοφορία για το άρθρο για το αφορολόγητο και για τα αντίμετρα. Γνωρίζουμε βεβαίως πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση αρνήθηκε την πρόταση του ΚΚΕ γιατί έχει δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχίας και των ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων. Το ΚΚΕ, επειδή υποστηρίζει την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου και διαφωνεί με τα άλλα ζητήματα που περιέχει η κυβερνητική τροπολογία, επιμένει να μπει σε ψηφοφορία ειδική τροπολογία για την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου. Η κυβέρνηση όμως αρνείται να θέσει σε ψηφοφορία τη δική μας τροπολογία και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε με την ψήφο μας μόνο στην κυβερνητική. Ακριβώς επειδή η ψήφος μας είναι ένα ναι στην κατάργηση του νόμου που μειώνει το αφορολόγητο και ένα όχι στην κατάργηση όλων των άλλων θετικών μέτρων για το λαό, είμαστε υποχρεωμένοι να τοποθετηθούμε το παρόν που εκφράζει ακριβώς αυτό το σημείο.